Στη μεγάλη σάλα του Προεδρικού Μεγάρου βρέθηκαν μαζί ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης, οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων, προκειμένου να δώσουν τα συγχαρητήρια στον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία ημέρα μετά την ορκομοσία του. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι χειραψίες που κράτησαν σχεδόν μία μισή ώρα, ο Προκόπης Παυλόπουλος πλησίασε τους δημοσιογράφους και έδωσε το στίγμα των προθέσεών του στη θητεία του στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο ρόλος μου δεν πρόκειται να είναι ένας τυπικός ρόλος. Θα είναι ρόλος στο πλαίσιο του Συντάγματος, το οποίο ξέρετε και χαρακτήρωση σέβομαι, αλλά θα εξαντλήσω όλα τα περιθώρια του Συντάγματος. Η συζήτηση έφτασε και στην οικονομία και στο θέμα των μνημονίων, για τα οποία ο νέος πρόεδρος εξέφρασε την άποψή του. Εύχομαι σε όλες τις χώρες να βγουν από τα μνημόνια, γιατί η Ευρώπη δεν φτιάχτηκε και η Ευρωζώνη δεν φτιάχτηκε για να υπάρχουν χώρες μέσα σε μνημόνια. Όταν μιλάμε για μνημόνια, να μην ξεχνάμε τι είδους μνημόνια έχουν κάθε χώρα και υπό ποιες συνθήκες ιδιαίτερες οικονομικές μπήκαν. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγί Περντογάν, ήταν ο πρώτος που τηλεφώνησε στον Έλληνα πρόεδρο για να τον συγχαρεί, λέγοντάς του ότι πρέπει η διάβλη διαλόγου των δύο χωρών να είναι ανοιχτή. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Ταγί Περντογάν κάλεσε τον Προκόπη Παυλόπουλο να επισκεφθεί την Τουρκία και εκείνος ευχαρίστησε για την πρόσκληση. Το πρώτο ταξίδι πάντως του Προέδρου της Δημοκρατίας θα γίνει στην Κύπρο μέχρι το τέλος του μήνα. Στόχος του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως ο ίδιος διακήρυξε, είναι η μεγαλύτερη συνένεση των πολιτικών δυνάμεων, ενώ αναφέρθηκε και στη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Δεν είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που παίρνει αυτή την πρωτοβουλία, είναι ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικές δυνάμεις. Εάν χρειαστεί, αυτό το πράγμα θα το κάνω όπως ακριβώς έχει καθιερωθεί πρακτική. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σχεδιάζει στοχευμένα ταξίδια σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε μια προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.